Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα κάνουμε ένα smoky look. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω είναι χρώματα τα οποία τυχαίνει να μου αρέσουν και πιστεύω ότι είναι στη μόδα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα ίδια χρώματα εσείς. Το όλο σκεπτικό είναι να σας δείξω τη μέθοδο με την οποία θα κάνω το smoky αυτό το look και μπορείτε εσείς να αλλάξετε τα χρώματα, να βάλετε άλλους συνδυασμούς χρωμάτων όπως εσάς σας αρέσει. Λοιπόν, για αυτό το μακιγιάζ, θα ήταν προτιμότερο να το κάνετε αν βάλετε ψεύτικες βλεφαρίδες. Εγώ δεν θα βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες, γιατί δεν μου αρέσουν οι ψεύτικες βλεφαρίδες. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τις φορέσω. Γι' αυτό λοιπόν θα το κάνω αυτό το μακιγιάζ χωρίς ψεύτικες βλεφαρίδες. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τα ίδια χρώματα όπως εγώ. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό είναι απλά μια ιδέα για να σας δείξω τη σειρά που εφαρμόζω τα διάφορα προϊόντα, ένα smoky eye, με σκοπό να σας δείξω τη σειρά με την οποία εφαρμόζω τα προϊόντα και πώς για να σας κάνω τη ζωή ευκολότερη. Ελπίζω να φαίνεται καλά στη κάμερα. Το μαλλί είναι τρέσες. Ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο, αλλά τις έκανα μπούκλες για να δω αν θα ταιριάζουν με τα μαλλιά μου και δεν ταιριάζουν τόσο πολύ. Όχι λόγω χρώματος, το χρώμα είναι πολύ, νομίζω, πετυχημένο, αλλά λόγω ότι το μαλλί μου δεν κάνει μπούκλα και αυτό έγινε πάρα πολύ σφιχτή μπούκλα. Τέλος πάντων, περνάμε στο look και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα βγάζοντας τα γυαλιά μας για να βλέπουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, καθαρό πρόσωπο, ενυδατωμένο, και θα βάλουμε την Makeup Forever Professional υγρή σκιά στο χρώμα 17 και θα την βάλουμε πάνω στα βλέφαρα. Σαν βάση είναι ένα μοβ μεταλλικό χρώμα, μοβ μελιτζανή μεταλλικό χρώμα. Τη βάζουμε ψιλοπρόχειρα. Μετά παίρνουμε ένα πινελάκι από αυτά εδώ. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο πινελάκι σας βολεύει. Εμένα με βολεύουν αυτά εδώ. Και από την παλέτα μου την Sleek Sunset, η οποία έχει αυτά εδώ τα χρώματα, θα πάρω αυτό εδώ το κόκκινο, το πάνω που είναι δίπλα στο μαύρο, και θα το βάλω πάνω σε όλο το κινητό βλέφαρο με αυτό εδώ το πινελάκι. Όπως βλέπετε δεν είμαι καθόλου προσεκτική. Και ο λόγος για τον οποίο δεν είμαι προσεκτική δεν είναι γιατί τη βρίσκομαι το να μην είμαι προσεκτική, αλλά είναι γιατί δεν βλέπω. Εσείς που δεν έχετε μυοπία δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, αλλά εμείς οι παθούσες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βαφτούμε χωρίς τα γυαλιά μας, γιατί δεν βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που είναι σαν καφέ, πάλι με το ίδιο πινελάκι, καφέ μοβ, και θα το βάλω μόνο εδώ στην εξωτερική γωνία, χωρίς καθόλου να το μαλακώσω με κάποιο blending πινέλο.
απλά θα το εφαρμόσω στην εξωτερική γωνία. Εδώ έτσι. Ουσιαστικά έχω βάλει μία βάση, να σας εξηγώ και γιατί κάνω τα βήματα. Έχω βάλει μία βάση, ίδιο χρώμα, με το χρώμα που θα κυριαρχεί επάνω στο βλέφαρο. Σκουραίνω μετά εδώ την άκρη με κάποιο πιο ζεστό ή με κάποιο πιο neutral, πιο normal χρώμα, για να μην είναι τόσο έντονο όλο το μάτι. Τώρα θα βάλω από τη μαύρη σκιά, πάλι επίσης εδώ στην άκρη, και πάλι δεν θα το μαλακώσω, θα χρησιμοποιήσω blending brush ακόμα. Αυτό εδώ. Έτσι εδώ. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μουτζουρωμένα αυτή τη στιγμή τα μάτια μου. Μετά θα πάρω ένα πιο ανοιχτό χρώμα, ένα λιγότερο ανοιχτό χρώμα. Στην περίπτωση αυτή θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα εδώ, με την καθαρή πλευρά από το πινέλο, και αν δεν υπάρχει καθαρή πλευρά στο πινέλο, πάρετε καλύτερα ένα καινούργιο πινελάκι για να μην λερώσετε τη σκιά. Όχι το look, για να μην λερώσετε τη σκιά. Και θα το εφαρμόσω εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Πάλι χωρίς σχεδόν καθόλου προσοχή. Εδώ. Ξέρεις, τώρα λέτε, εντάξει τώρα αυτό δεν είναι smokey, αυτό είναι καρναβαλόκι. Αλλά bear with me και θα δείτε. Παίρνω και τη χρυσή σκιά, την πιο ανοιχτή από την παλέτα Sunset, και την εφαρμόζω εδώ στο μάτι. Εδώ. Εδώ. Και το smokey look μας είναι έτοιμο. Όχι, δεν είναι έτοιμο. Τώρα αρχίζει το καλό. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα blending brush. Θα πάρουμε από την Eco Tools αυτό εδώ που είναι πολύ γνωστό. Και θα ξεκινήσουμε από μέσα προς τα έξω, έτσι, αυτή την κίνηση. Και στα δύο τα μάτια. Και μετά, αφού κάνουμε την κίνηση από μέσα προς τα έξω, θα προσπαθήσουμε να μαλακώσουμε εδώ τη γωνία. Να έρθουν τα χρώματα και να αναμειχθούν. Να μην ξεχωρίζει που αρχίζει το ένα και που τελειώνει το άλλο. Αναμειγνύουμε καλά τα χρώματα. Βλέπετε ότι και πάλι το μάτι φαίνεται υπερβολικά μουτζουρωμένο. Όμως τώρα έχουν αρχίσει τα χρώματα και δένουν μεταξύ τους. Και εσείς θα μπορούσατε να είχατε χρησιμοποιήσει σκούρο καφέ, με μαύρο, με πιο ανοιχτό καφέ και με χρώμα δερμάτι σαν μπανιζέ στην εσωτερική κόχη. Θα μπορούσατε να είχατε χρησιμοποιήσει σε αποχρώσεις του μπλε μοβ, σε αποχρώσεις του πράσινου κυπαρισί. Απλά να ταιριάζουν, να δένουν τα χρώματα μεταξύ τους, και ουσιαστικά αυτή είναι η τεχνική που τα εφαρμόζουμε. Όπως βλέπετε, το έχει αρχίσει σιγά σιγά και παίρνει μια ευχάριστη μορφή. Αλλά το look δεν έχει τελειώσει. Τώρα, τι θα κάνω. Θα πάρω αυτό το pigment από την Inglot και αφού χρησιμοποιήσω στο καπάκι, αυτό είναι τελείως προαιρετικό βήμα, αυτό εδώ το Eye Seal από τη Makeup Forever, που ουσιαστικά κάνει το, θα μου κάνει το pigment μου σε υγρή μορφή. Με τέτοιο πινελάκι πάλι θα πάρω αρκετό pigment, θα το ανακατέψω με αυτό το Eye Seal για να γίνει μια πάστα, και θα την εφαρμόσω ακριβώς εδώ. Σκοπός που βάζω αυτό το pigment είναι γιατί έχει περισσότερες λάμψεις και για να γίνει πιο πολυδιάστατο το μάτι, γιατί αυτές οι λάμψεις εδώ που βάζω, όπως βλέπετε, δίνουν μια τελείως διαφορετική διάσταση στο μάτι. Και δεν το βάζω στην αρχή πριν να ανακατέψω τα χρώματα, γιατί χρησιμοποιώντας μετά το blending πινέλο, το μεταλλικό θα πάει παντού και δεν θέλω. Θέλω να επιμείνω εδώ, να χτυπάει το μάτι δηλαδή εδώ. Ωραία, τώρα θα μου πείτε, εντάξει, τα έβαλες όλα. Τώρα έχεις κάνει εσύ μακιγιάζ ή απλά έχεις μουτζουρωθεί. Και ναι, αυτή τη στιγμή έχω απλά μουτζουρωθεί. Αλλά θα επιστρέψω σε μισό δευτερόλεπτο για εσάς, σε λίγο παραπάνω για μένα, για να σας δείξω ποιο είναι το μαγικό βήμα όλου αυτού του look.
να με πείσω με το μαγικό βήμα. Να το μαγικό βήμα και να το μαγικό βήμα. Προσοχή όμως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ντεμακιγιάζ άλλου είδους παρά μόνο νεράκι. Ούτε διφασικά, ούτε γαλακτώματα, γιατί μετά δεν θα μπορείτε πάνω σε αυτό που ξεβάψατε να βάλετε τίποτα άλλο, γιατί θα έχετε δημιουργήσει μια λιπαρή βάση πάνω στην οποία δεν θα στέκεται το προϊόν. Ενώ έτσι με αυτό καθαρίζετε όλα όσα θέλετε να καθαρίσετε και το πρόσωπό σας είναι σαν έτοιμο για να βάλετε και τα υπόλοιπα επάνω. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη τεχνική, ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε κάτι στο πιο ανακατεμένο, να το πω, και καθαρίζουμε έπειτα, μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε τη γωνία. Βλέπετε ότι τραβώντας απλά το βρεγμένο βαμβακάκι, έχω κάνει μια γωνία στο μάτι μου που δεν θα μπορούσα να την είχα πετύχει με καμία δουλειά. Καθαρίζοντας εδώ την εσωτερική γωνία και το κάτω βλέφαρο, έχω μαζέψει όλες αυτές τις, όλη τη σκιά που θα πήγαινε καθώς θα ανακάτευα, θα πήγαινε εδώ στη μέση της μύτης και δεν θα μπορούσα μετά να το καθαρίσω. Και επίσης, οτιδήποτε έχει πέσει στο πρόσωπο και θα με δυσκολέψει περαιτέρω στο μακιγιάζ μου. Λοιπόν, θα καθαρίσω και εδώ λίγο έτσι, σε αυτό, έτσι, σε τέτοιο σημείο, προσέξτε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εδώ τώρα θα πρέπει να ετοιμάσω και να είναι το look συμμετρικό. Οπα, βλέπετε και από πάνω, βλέπετε και το τραβώ και έχει καθαρίσει. Κοιτάω να δω αν έχω καλή συμμετρία, όσο μπορώ καλύτερα, γιατί τα φρύδια μου εμένα δεν είναι το ίδιο. Και κανένας τα φρύδια δεν είναι το ίδιο και εδώ πέρα βλέπετε, δεν πειράζει που χαλάω το look, θα δείτε γιατί, εδώ στις άκρες ότι το χαλάω, θα δείτε γιατί. Γιατί μετά θα έρθω και θα το συμπληρώσω. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν με τις σκιές και τελειώσαμε και με το blending και με αυτά, θα βάλουμε eyeliner. Μπορείτε να μην βάλετε eyeliner, εγώ όμως θεωρώ ότι το συγκεκριμένο χρώμα χρειάζεται eyeliner. Αν είχα καφέ, μπρονζέ look, μπορεί να μην έβαζα eyeliner. Αλλά επειδή αυτό το κόκκινο καμιά φορά φαίνεται σαν μελανιασμένο το μάτι, θέλω να βάλω eyeliner, θα χρησιμοποιήσω αυτό της Estée Lauder, για να τόσο να κάνω το μάτι μου λίγο περισσότερο ένταση, να φαίνεται λιγότερο σαν να έχω φάει μπουνιά. Βέβαια αυτό το eyeliner είναι στα τελευταία του και μπορώ να πω ότι ευτυχώς που είναι στα τελευταία του, γιατί σαν eyeliner δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή δεν αξίζει τα λεφτά του αυτό το προϊόν. Και μετά θα ακολουθήσω τη γραμμή που είχα καθαρίζοντας. Βλέπετε εδώ θα κάνω το φλικ μου. Που είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί αν δεν είχα καθαρίσει δεν θα ήταν τόσο ευδιάκριτη η γραμμή. Και συνεχίζω με το επόμενο, με το άλλο μάτι. Βλέπετε ότι αυτό το eyeliner, παιδιά, το χρησιμοποίησα ελάχιστες φορές και δεν γράφει όπως θα ήθελα να γράφει. Όταν το είχα χρησιμοποιήσει και πριν την εγκυμοσύνη μου, είχα μικροπροβληματάκι, γιατί δεν είναι για λιπαρά βλέφαρα, δεν έχει καθόλου, δεν μένει καθόλου πάνω στο βλέφαρο και που πρέπει να μείνει. Τέλος πάντων, μετά την εγκυμοσύνη τα βλέφαρα μου έχουν αλλάξει η λιπαρότητά τους και πού βλέπετε με το εδώ αυτή τη στιγμή πάλι δεν χρειάζεται να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί και ένα λάθος ας πούμε που έχω κάνει σε αυτό το μάτι με το eyeliner. Και κοιτάξτε τώρα, εγώ μέχρι να βάλω τα γυαλιά μου δεν μπορώ να δω κάποιες μικρολεπτομέρειες που έχουν γίνει στραβά. Πραγματικά δεν μπορώ να τις δω. Πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου για να τις δω. Αν είναι συμμετρικό το look, αν κάπου έχω κάνει λάθος κτλ. Περιμένετε λίγο να δοκιμάσω να δω με τον καθρέφτη μου πιο κοντά. Δηλαδή και εδώ να φέρω τον καθρέφτη. Τέλος πάντων κάτι γίνεται. Προς το παρόν πιστεύω ότι είμαστε ok. Τώρα, αφού τελειώσαμε με όλα αυτά, μπορούμε να βάλουμε και μάσκαρα, αλλά τη μάσκαρα θα τη βάλω στο τέλος. Τώρα θα κάνουμε όλο το υπόλοιπο look, όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί με το smokey eye είναι πολύ σημαντικό κάτε με, συγγνώμη, να είναι το πρόσωπό μας πεντακάθαρο, δηλαδή να μην έχει
να μην είναι μαύρο εδώ κάτω, να μην έχει fallout, όλο το άλλο, το μόνο μαύρο δηλαδή, το μόνο σκούρο να είναι εδώ στα μάτια, να μην υπάρχει, να μην φέρουν τη σπυράκια εδώ, δηλαδή να είναι flawless, να είναι το πρόσωπο.